Αδειάζει η κλεψίδρα εν ώψη βουλευτικών εκλογών. Σε λιγότερο από 24 ώρες οι πολίτες καλούνται να εκλέξουν ανάμεσα από 658 υποψήφιους στους 56 νέους βουλευτές που θα απαρτίσουν το Κυπριακό Κοινοβούλιο. Έχει κάποιες εβδομάδες που προετοιμαζόμαστε, έχουμε φτάσει στην κορύφωση, αλλά σήμερα, επειδή όλα είναι προγραμματισμένα, σήμερα είναι απλώς έτσι. Ένας τελικός έλεγχος που γίνεται. Αύριο περισσότεροι από 500.000 ψηφοφόροι θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα σε 1.150 κέντρα παγκύπρια. Ενώ θα λειτουργήσουν και 10 εκλογικά κέντρα στο εξωτερικό. Η πλειοψηφία των πολιτών που θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα είναι στην επαρχία Λευκωσίας και υπάρχουν σχεδόν 200.000 εκλογείς και 429 εκλογικά κέντρα. Αύριο για πρώτη φορά στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας θα επιστρατευθούν και κινητές κάλπες, καθώς λόγω πανδημίας αρκετοί πολίτες είναι υπό περιορισμό ή υπονοσηλεία σε νοσοκομεία. Όπως ανακοινώθηκε, ενδιαφέρον δήλωσαν μέχρι στιγμής 91 άτομα και ήδη έχει γίνει σχετικός προγραμματισμός για να τους επισκεφθεί η ειδική κάλπη για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Αύριο οι κάλπες θα ανοίξουν στις 7 το πρωί και θα κλείσουν στις 6 το απόγευμα με ενδιάμεσο διάλειμμα από τις 12 έως τη 1 το μεσημέρι. Η αυλαία της προεκλογικής εκστρατείας για τις βουλευτικές εκλογές της 30ης Μαΐου έπεσε στις 12 τα μεσάνυχτα και όλοι οι υποψήφοι και κόμματα θα έπρεπε να είχαν αφαιρέσει τα πανό και τις αφίσες που είχαν τοποθετήσει σε διάφορα σημεία των πόλεων. Διαπιστώθηκαν κάποια, μπορώ να πω, πολύ μεμονωμένα περιπτώσεις. Ο Γενικός Εφορός Εκλογής είχε ενημερώσει όλους τους εκπροσώπους των κομμάτων στις 22 του Μαΐου ότι έπρεπε να υπάρξει αυτή η συμμόρφωση. Και σήμερα τους έχει αποστείλει εκ νέου επιστολή για αυτές τις μεμονωμένες περιπτώσεις. Από το πρωί μέχρι και τις 6 το απόγευμα ήταν ανοιχτές και οι επαρχιακές διοικήσεις για την παραλαβή εκλογικών βιβλιαρίων που εκδόθηκαν για πρώτη φορά ή έληξαν και ανανεώθηκαν. Επειδή υπάρχει τώρα και η ευκαιρία της ταυτότητας, η οποία βοηθά πάρα πολύ των ψηφοφόρων, υπάρχουν αρκετά που ακόμα δεν έχουν ζητηθεί. Τα πρώτα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών αναμένεται να ανακοινωθούν πριν από τις 7 το βράδυ. Ενώ τα τελικά ποσοστά των κομμάτων και ο αριθμός των εδρών που θα καταλάβουν στην πρώτη κατανομή θα γίνουν γνωστά μέχρι τις 11. Και το αργότερο μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας θα έχουν γίνει όλες οι ανακηρύξεις των νέων βουλευτών.